Καλεσμένους. Θέλω να πω για τον επόμενο μας καλεσμένο, μέσω Skype σύνδεσης ο Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τέλειος Κούλογλου θα είναι μαζί μας, ότι ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες είχε γράψει για το ζήτημα της διαχείρισης στο θέμα των εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κούλογλου, καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλό σας απόγευμα. Και διαβάζω αυτό το οποίο είχατε γράψει 13 Ιανουαρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κακή διαχείριση στο θέμα των εμβολίων, λέγατε. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στην διαφάνεια των συμβάσεων με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ως ευρωβουλευτές, ζητούσαμε να δούμε το περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών. Μας έστειλε η αρμόδια Κύπρια Επίτροπος για θέματα υγείας, η κυρία Κυριακίδη, μια ευνηδιαστική πρόσκληση να δούμε ατομικά σε ειδικό δωμάτιο ανάγνωσης, λογοκριμένη από την εταιρεία έκδοση της σύμβασης για περιορισμένο χρόνο, χωρίς να δότε καταγραφής αποσπασμάτων, χωρίς τα κινητά μας, χωρίς να μπορούμε να κρατάμε σημειώσεις. Κύριε Κούλογλου, τι γίνεται? Και χωρίς να μπορούμε να πούμε μετά στους υπόλοιπους συναδέλφους και πολύ περισσότερο στην κοινή γνώμη και στους ψηφοφόρους μας, τι είδαμε. Λες και πρόκειται για τους κωδικούς για την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο και τώρα με το πλήρες φιάσκο αποδεικνύεται ότι μάλλον είχαν δίκιο να δεν θέλανε να τα δούμε, γιατί ποιος ξέρει τι έχουν υπογράψει, με πόσα χρήματα έχουν υπογράψει και τι προβλέπουν αυτές οι συμβάσεις. Και γι' αυτό δεν θέλανε να τις δούμε, για να μην τα πούμε στους πολίτες και ξεγελωθούν και αυτοί και ξεγελωθούμε και εμείς. Άρα εδώ τώρα εγώ έχουμε μιας δυσάρεστης έκπληξης. Από τη μία λένε οι ευρωβουλευτές, λέτε εσείς κύριε Κούλογλου, ότι εγώ για να δω το περιεχόμενο αυτών των συμβάσεων υποχρεώθηκα κοντολογής ή κυριολεκτικά να υπογράψω σύμφωνο εμπιστευτικότητας, και από την άλλη σήμερα εγώ γίνομαι ακροατής όλων αυτών των ειδήσεων και από των δηλώσεων της ίδιας της Προέδρου. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν ζήτησε οι παρασκευαστές εμβολίων να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους? Τι να σας πω. Δεν ξέρουμε την υποχρέωση, γιατί μας τις αποκρύπτουν. Δεν ξέρουμε. Και να σας πω ότι όλο αυτό έγινε για μία εταιρεία. Δεν έχουμε δει ακόμα τι να δούμε. Δηλαδή αυτό, κάτω από αυτές τις περιορισμένους όρους, δηλαδή 45 λεπτά, 300 σελίδες νομικό κείμενο, έχουμε δει μόνο τη σύμβαση με μία εταιρεία. Με τις υπόλοιπες εταιρείες που έχει συμμιληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε δει, δεν μας αφήνουν να δούμε. Έχω κάνει και ερώτηση, έχω φωνάξει. Λέω ότι είναι ντροπή. Ντροπή, και το έχω πει και στην κυρία Κυριακίδη, που είναι η αρμόδια επίτροπος, δηλαδή υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία. Είναι Κύπρια. Είναι διορισμένη από την κυβέρνηση της Κύπρου. Είναι δυνατόν να παίζουμε έτσι? Πώς μετά οι πολίτες θα έχουν εμπιστοσύνη? Πώς θα αναπτυχθεί το σκεπτικιστικό αντιεμβολιαστικό κίνημα όταν δεν μας λένε τι περιέχουν αυτές οι συμβάσεις? Τη στιγμή δηλαδή που κατεξοχή χρειάζεται διαφάνεια, μας την αποκρύπτουν. Τι να σας πω. Είμαι πολύ απογοητευμένος και εξοργισμένος με αυτό που έχει συμβεί. Γι' αυτό ακριβώς τα είπα όλα διαβάζοντας την δήλωσή μου αυτή και την ερώτηση που υπέβαλα 20 μέρες πριν. Τώρα, βέβαια, εδώ το θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα, εάν πάει να δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός διαφάνειας για τις εξαγωγές των εμβολίων, έχει χαθεί σημαντικός χρόνος, κύριε Κούλογλου. Διότι η Ευρώπη έδειξε καλά αντανακλαστικά στην αρχή, έκανε μια καλή συμφωνία. Σήμερα, η μία δυσάρεστη είδηση διαδέχεται την άλλη. Είχαμε από την πλευρά της Σουηδίας καταγγελίες. Έχουμε την Αγγλία, η Βρετανία, η οποία τα βάζει με την Ευρώπη. Από όλη αυτή τη σημερινή, έτσι, νεφελώδης ημέρα γύρω από τον εμβολιασμό και τις προμήθειες, εσείς τι εισπράτετε? Ότι πάμε πίσω, ότι έχει χαθεί το παιχνίδι ή ακόμα μπορεί να κερδιθεί? Νομίζω ότι πάμε πίσω. Νομίζω ότι πάμε πίσω, ότι έχει γίνει μια κάκιστη πολιτική και οικονομική διαχείριση της υπόθεσης. Η οικονομική εννοώ, διότι θα έπρεπε να είχαν εξερευνηθεί και άλλοι τρόποι, όπως παραδείγματος χάρη η λήψη φαρμάκων για την αντιμετώπιση αντισωμάτων, δηλαδή για την αντιμετώπιση του κοροναϊού, πράγμα το οποίο περιορίστηκε, πέρασε στην άκρη, και όλα τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυριολεκτικά και μεταφορικά πονταρίστηκαν πάνω στο εμβόλιο. Με την έννοια ότι έρχεται το εμβόλιο και θα μας σώσει, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα. Αυτό στην Ελλάδα αποθεώθηκε. Στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο δεν μιλάμε τίποτα, πάει για το εμβόλιο που θα έρχουμε,
που θα έρχεται, ο κύριος Κικίλιας, υπουργός Υγείας, είχε πει ότι θα έρθουν 700.000 μέσα στο Δεκέμβριο. Ήρθαν 5-6.000. Τους υποδεχτήκαμε με τιμές αρχηγού κράτους, δηλαδή ελικόπτερα, αεροπλάνα, συνοδεία, τηλεοπτικά δίκτυα κτλ. Περιμένανε. Στην πραγματικότητα λοιπόν πιο λίγο. Από αυτό και τώρα αποδεικνύεται ότι για να, αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, θα τελειώσουμε το 2024. Και αυτό στην ελληνική περίπτωση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση πόνταρε μόνο στο εμβόλιο, χωρίς να πάρει εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, δηλαδή αραίωση των τάξεων στα σχολεία, αραίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τεστ, για να βλέπουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Και επειδή δεν έχουμε καμιά εικόνα, τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Και μάλιστα, ας πούμε, εγώ ήμουν και εξαγριωμένος κάποια στιγμή που έβλεπα την Κρήτη, όταν δεν είχε καθόλου κρούσματα, να επιβάλλεται ένα οριζόντιο lockdown που να κλείνει τις επιχειρήσεις και την εστίαση στην Κρήτη, που δεν είχε, όχι μόνο στην Κρήτη, και σε άλλα νησιά που δεν είχαν κάνει ένα κρούσμα. Είχα πάει στην Κεφαλονιά, δεν είχε ούτε ένα κρούσμα. Να σας θυμίσω ότι αυτό το φοβερό συνέβη όσο η Κρήτη, ας πούμε, είχε μέτρα, δεν άνοιγε μύτη. Διότι είχε μέτρα τον Αύγουστο, είχε μέτρα τον Σεπτέμβριο, όταν σε κανένα άλλο σημείο της χώρας δεν υπήρχαν. Και ειδικά σε μια Κρήτη με χιλιάδες επισκέψεις από το εξωτερικό που άλλα περίμεναν και άλλα βρήκαν ερχόμενοι εδώ για να κάνουν τις διακοπές τους. Μόλις τα μέτρα μπήκαν στην Θεσσαλονίκη και στην Αττική και δεν υπήρχαν στην υπόλοιπη περιοχή, ξεκίνησαν οι βαρύγδουπες δηλώσεις και οι τίτλοι στις εφημερίδες. Χωρισμένη η Ελλάδα στα δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δεν άντεξαν σε 24 ώρα μέτρα για όλους για να μην γκρινιάζουν και οι ακούδες της Αθήνας. Ερώτημα, κύριε Κούλογλου, τι έγινε με την Ευρώπη τώρα, διότι η Ελλάδα, εντάξει, την πάτησε, δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Η Ευρώπη πώς την πάτησε, δηλαδή πήγε και αγόρασε εμβόλια και πολύ απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος σήμερα, γιατί νομίζω ότι όλοι δεν μπαίνουν στις ψηλές γραμμές αυτές της είδησης. Πήγε η φαρμακευτική εταιρεία ή οι εταιρείες και τα πούλησαν τα εμβόλια που είχε προαγοράσει η Ευρώπη σε άλλες χώρες. Αυτό έχει γίνει. Υπάρχει μια τέτοια σοβαρή περίπτωση και γι' αυτό ακριβώς εξετάζεται και η απαγόρευση εξαγωγών προς τρίτες χώρες των εμβολίων που παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, αυτό είναι το δαιμόνιο, η νόμη της λεγόμενης αγοράς, όταν αυτές οι αγορές δεν ρυθμίζονται από το δημόσιο. Κάνουν ό,τι τους λέει το κέρδος τους. Επομένως, ναι, πράγματι, εάν βρήκανε κερδοφόρες αγορές, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερο κέρδος σε άλλες χώρες, πουλήσαν τα εμβόλια σε άλλες χώρες και εδώ πέρα προκύπτουν οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν είχε φροντίσει από πριν να αποτρέψει με τις κατάλληλες συμβάσεις, τις οποίες δεν μας αφήνουν να δούμε, τέτοιου είδους ενδεχόμενα. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ κακή οικονομική και πολιτική διαχείριση του προβλήματος και να πάρετε υπόψη σας, το πιο εξοργιστικό είναι ότι αυτές οι εταιρείες έχουν χρηματοδοτηθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παράξουν τα εμβόλια που τελικά δεν παραδίδουν. Άρα η Ευρώπη χρηματοδότησε, έκλεισε συμφωνίες, αλλά δεν είχε ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Δεν είχε το λεγόμενο Plan B, δεν είχε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα κοντολογής. Φάνηκε, και πείτε με εσείς αν κάνω λάθος, κύριε Κούλογλου, κατώτερο των περιστάσεων. Διότι σε αυτές τις διαδικασίες προλαμβάνεις σε όλα τα ζητήματα, έτσι ώστε να μην βρεθείς εκ των υστέρων χαμένος σε μία συμφωνία. Ναι, νομίζω ότι ξέρετε, δεν είναι. Δηλαδή, επικράτησε η έννοια του πολιτικού κόστους, ότι γιατί σε όλες τις χώρες υπήρχε το θέμα ότι θα σας σώσουμε. Οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες ευνοήθηκαν από την πανδημία, την έννοια ότι οι άνθρωποι συσπυρώνονται γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση όταν υπάρχει ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος. Αυτή η συσπήρωση προκάλεσε, ξέρετε, και έναν εφησυχασμό και σε κάποιες περιπτώσεις και αλαζονία. Και ότι τώρα τους έχουμε στο τσεπάκι. Άρα και μέτρα περιοριστικά θα τους βάλουμε, θα τους βάζουμε όπως θέλουν και θα τους και έτσι δεν φροντίζουμε και δεν προσέχουμε τι ακριβώς υπογράφουμε, πού βάζουμε την υπογραφή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόσεξε όσο θα έπρεπε πού βάζει
την υπογραφή της. Αυτό το παλιό που λέμε στην Ελλάδα. Σαν αρχαία τραγωδία μου ακούγεται εμένα, κύριε Κούλογλου. Ύβρις, Άτης, Νέμεσης. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο στα δικά μας, να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Διότι σήμερα είναι και μία μέρα με πολλή συζήτηση για τις συναθρήσεις εδώ στο εσωτερικό της χώρας. Είμαστε και ένα 24ωρο και μετά από τις διερευνητικές επαφές της χώρας μας με την Τουρκία και μιας επιστολής από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Ελάχιστα βεβαίως αυτή σχολιάστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας μας. Λοιπόν, να το δούμε λίγο όλο αυτό. Είναι ένα πυκνό μείγμα διαφόρων εξελίξεων που βεβαίως καλύπτεται από την πανδημία και το εμβόλιο, αλλά συμβαίνουν πράγματα. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τις διαδηλώσεις, αν θέλετε, γιατί το άλλο είναι και ένα άλλο θέμα, οι διερευνητικές, πολύ σημαντικό και εκεί έχουμε πολύ μεγάλα θέματα. Με τις διαδηλώσεις, κοιτάξτε να δείτε, απογορεύτηκαν οι διαδηλώσεις. Αν ήταν ένα μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα έπρεπε να το είχαν προτείνει αυτό η Επιτροπή, η Περιβόητη Επιτροπή των Επιστημών. Όπως λένε οι ίδιοι άνθρωποι, τα ακούσαν και αυτοί από την τηλεόραση. Άρα δεν είναι απόφαση που αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι μια πολιτική απόφαση που ασφαλώς έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί, τις διαδηλώσεις εναντίον του νομοσχεδίου για την ενότητα εκπαίδευση. Τώρα, τι λέει το νομοσχέδιο για την ενότητα εκπαίδευση? Λέει πάρα πολλά πράγματα, θα σας πω μόνο ένα. Και γι' αυτό φοβούνται την αντίδραση των φοιτητών. Αυτοί οι φοιτητές που έχουμε στα πανεπιστήμια, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας που τους κόβουν κιόλας, κόβουν φοιτητές από τις. Κυρίως από την περιφέρεια, πολύ κακός. Αυτοί οι φοιτητές τέλος πάντων έχουν σκιστεί για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Με τις αλλαγές που έκανε η κυρία Κεραμέως, αυτοί που δεν έχουν περάσει στις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά έχουν λεφτά οι γονείς τους, μπορούν να πάνε 3 χρόνια σε μια τεχνική σχολή, να πάρουν πτυχίο το οποίο θεωρείται ισότιμο με το πτυχίο των πανεπιστημίων. Αυτό φυσικά είναι εξοργιστικό. Αυτό φυσικά θα προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Μαζί με όλα τα άλλα, την αστυνομία στα πανεπιστήμια που στέλνουν κτλ., θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν και γι' αυτό καταφεύγουν στο μόνο πράγμα που ξέρουν καλά η κυρία Κεραμέως με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τις απαγορεύσεις και το ξύλο. Άρα λέτε ότι η απαγόρευση ήρθε με σκοπό, με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και των καθηγητών, κύριε Κούλογλου? Βέβαια, δύο μέρες πριν από τις κινητοποίησεις και λίγη τη Δευτέρα που θα έχει ψηφιστεί ο νόμος. Είναι τι κάνει μια ως τα κεραμία. Δεδομένου, σας λέω ότι δεν το είπαν οι επιστήμονες, δεν το πρότεινε οι επιστήμονες και επίσης, αν δείτε τις εικόνες στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να. Αν δείτε τις εικόνες στην Ερμού, παραδείγματος χάρη, είναι σαν πυκνή διαδήλωση. Επομένως, δεν καταλαβαίνω γιατί απογορεύουμε την αραιή οργανωμένη διαδήλωση και επιτρέπουμε την πυκνή. Δεν υπάρχει καμία λογική. Η λογική είναι ότι θα κάνουμε απαγόρευση, μπορεί να ρίξουμε και λίγο ξύλο και αυτό το ξύλο θα ικανοποιήσει και την δυσανασχετούσα εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θέλει νόμο και τάξη. Αυτή είναι η όλη ιδέα. Αν μπορούσαν η κυρία Κεραμέως και ο κ. Χρυσοχοίδης να αντιμετωπίσουν τον ιό με ξύλο, δεν είχαν κάνει. Καλός ή κακός δεν γίνεται αυτό. Θέλει άλλα μέτρα. Κύριε Κούλογλου, να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα. Είστε από αυτούς που βλέπουν να έρχονται εκλογές μετά το καλοκαίρι ή μέσα στο καλοκαίρι, γιατί έχει ανοίξει πάλι αυτή η κουβέντα πολύ έντονα? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι τυποδιοκτισμός να μιλάμε για εκλογές, ενώ ακόμα δεν ξέρουμε αν θα μας χτυπήσει ένα τρίτο κύμα και θα μας καταστρέψει τελείως και με την οικονομία σε πολύ δύσκολη θέση. Την εστίαση, τους μικρούς και τους μεσαίους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους. Τώρα, λόγω των εξελίξεων και στα ελληνοτουρκικά, δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεδομένου ότι όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, ο κύριος Σαμαράς ευθέως απείλησε τον Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε πίσω. Τον απείλησε λέγοντας ότι αν πας σε διαπραγματεύσεις, αυτό εγώ το θεωρώ κάτι σαν εθνική μειοδοσία. Είναι καλά, όρια... από πού προκύπτει ότι έκανε πίσω όμως ο Μητσοτάκης? Ναι, λέω, αν δεν κάνει πίσω. Α, αν δεν. Κοιτάξτε, κανονικά ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα το έχει παρουσιαστεί από τα φιλικά μέσα ως πάρα πολύ αποφασιστικός κτλ., που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, όταν βγαίνει ο ένας βουλευτής του και του λέει ότι πας σε εθνική μειοδοσία, πρέπει κάτι να πει. Περιγότερο να κάνει μια δήλωση. Δεν έκανε τίποτα. Άρα θεωρώ ότι αυτό δεν αρμόζει ούτε με το
με το προφίλ που το είχαν κατασκευάσει, αλλά ούτε και με την, και με την πραγματικότητα, με το τι έπρεπε να κάνει. Ένας πρωθυπουργός έπρεπε να απαντήσει, έπρεπε να τον αποδοκιμάσει, έπρεπε να υπερασπίσει τις θέσεις του. Δεν το έκανε. Το ότι δεν το Σαμαράς... έκανε αυτό, εσάς τι σας λέει, κύριε Κούλογλου, τελευταίο ερώτημα, γιατί είμαι εκτός χρόνου. Ότι φοβάται ότι αν το έκανε, ο κύριος Σαμαράς θα έπαιρνε ορισμένους βουλευτές δικούς του, θα έπεφτε η κυβέρνηση και θα πηγαίναμε σε εκλογές. Και αυτό δεν το θέλει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί μετά, αν γίνουν τώρα εκλογές σε αυτή την κατάσταση, με διασπασμένη τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι πολύ δύσκολο για τον ίδιο να σχηματίσει κυβέρνηση ή θα πρέπει να διαπραγματευτεί μετά με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν επικεφαλής ενός άλλου ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος. Μάλιστα. Δεν θα πλήξουμε φρονοπώς με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κύριε Κούλογλου. Εν αναμονή των σημαντικών εξελίξεων, να δούμε τι θα καταφέρει τελικώς η Ευρώπη και αν η συμφωνία που έγινε καταφέρει να τηρηθεί με τις φαρμακοβιομηχανίες, για να προλάβουμε να κερδίσουμε το χρόνο που αυτές τις μέρες χάνεται, να έρθουν οι απαιτούμενες ποσότητες, να προχωρήσει το ζήτημα των μαζικών εμβολιασμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.